ουρανό. Δεν τελειώνει το όνειρο. Το όνειρο δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει το όνειρο. Με στη ζωή όλους θυμίζει τον άλλον. Ότι λόγω και εσύ μεγάλο. Κατά βιβλίο σ' όλους τους άλλους. Στην φορή Τσίλ προς Λίπερ, 5 Δεκεμβρίου 1944. Πρέπει να υποχρεώσετε τον Παπανδρέου να κάνει το καθήκον του και να τον διαβεβαιώσετε ότι αν το κάνει θα υποστηριχθεί με όλες τις δυνάμεις μας. Αν παραιτηθεί, φυλακίστε τον έως ότου συνέλθει, όταν πια θα έχουν τελειώσει οι μάχες. Θα μπορούσε το ίδιο καλά να αρρωστήσει και να μην μπορεί να τον πλησιάσει κανείς. Έχει περάσει ο καιρός που η οποιαδήποτε ομάδα Ελλήνων πολιτικών θα μπορούσε να επηρεάσει αυτή την εξέγερση του όχλου. Η μόνη του ελπίδα είναι να βγει από αυτή την κατάσταση τασσόμενος ανεπιφύλακτα στο πλευρό μας. Θα δείτε στο αμέσως επόμενο τηλεγράφημά μου ότι ανέθεσα το όλο θέμα της άμυνας των Αθηνών, της διατηρήσεως του νόμου και της τάξεως στα χέρια του στρατηγού Σκόμπη και ότι τον διαβεβαίωσα πως θα υποστηριχθεί έστω κι αν κρίνει αναγκαίο να χρησιμοποιήσει οσιδήποτε βία. Από Τσόρχιλ προς στρατηγό Σκόμπη. Είστε υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης στην Αθήνα και πρέπει να εξουδετερώσετε και να συντρίψετε όλες τις ομάδες του ΕΑΜΕΛΑΣ που θα πλησιάσουν προς την πόλη. Μπορείτε να εφαρμόσετε ό,τι μέτρα θέλετε για τον αυστηρό έλεγχο των δρόμων ή για την σύλληψη οποιοδήποτε αριθμού ταραξιών. Μην διστάζετε πάντως να ενεργείτε σαν να βρίσκεται σε κατεχόμενη πόλη όπου έχει ξεσπάσει τοπική εξέγερση. Πρέπει να κρατήσουμε και να κυριαρχήσουμε στην Αθήνα. Θα ήταν σημαντικό αν αυτό το πετυχαίναμε χωρίς αιματοχυσία, αν είναι δυνατόν. Αλλά επίσης και με αιματοχυσία, αν είναι αναγκαίο. Τα στρατεύματα του Σκόμπη κυριάρχησαν στην Αθήνα όχι χωρίς, αλλά με αιματοχυσία. Υπάρχει όμως ακόμα πολιτική κρίση. Αυτή η παραμονή Χριστουγέννων έρχεται να τακτοποιήσει μόνος του ο Τσόρτσιλ. Φτάνει στην Αγγλική πρεσβεία μέσα σε το θωρακισμένο. Οργανώνει σύσκεψη στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Ο Ράιτ, ένας Βρετανός στρατιώτης στην Ελλάδα, έγραψε στους δικούς του. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι τρομερά για το ρόλο που παίζει εδώ η Βρετανία. Θα ήθελα να ήμουν στη Βουλή των Κοινοτήτων και να ακούσω και να μπω στη συζήτηση. Θα εξφενδόνιζα την ντροπή των πράξεών μας στο πρόσωπο της κυβερνήσεως που είναι υπεύθυνη για αυτά τα εγκλήματα. Η δημοκρατία μας μπουκώνεται στον ελληνικό λαό με τις σφαίρες.
Για ποιο λόγο αποχωριστήκαμε, γιατί αποχωρίστηκα από τα παιδιά? Για ποιο λόγο έχει η χώρα μας ολοκληρωτικοποιηθεί? Για ποιο λόγο έχει η χώρα μας ματώσει, βομβαρδιστεί και ο Θεός ξέρει τι άλλο? Ειλικρινά είμαι βαθιά κλονισμένος από τις εξελίξεις που έχουν πάρει τα πράγματα. Και δεν είμαι μόνος. Πάνω απ' τον ήλιο, στον ουρανό.